Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη. Πολλές φορές σηκώνομαι το πρωί από το σπίτι και λέω σήμερα να πάω να κάνω εκπομπή αυτού του τύπου ή του άλλου. Και ναι. Υπάρχουν δύο τύποι, είτε πιο συναισθηματικοί, ανάλογα πώς αισθάνομαι εγώ. Ναι, είτε πιο έτσι. Μην με τσαντήσεις. Και σήμερα αποφάσισα λίγο να κάνω μια πιο συναισθηματική εκπομπή και λιγάκι πιο. Και έρχομαι εδώ και αρχίζουμε το πανίγουμε τα μικρόφωνα. Έρχονται από τα διεθνή πρακτορία και μου φαίνεται ότι Αυστραλοί επιστήμονες παρατηρούν ότι τα καγκουρό αερίζονται πιο πολύ από τα πρόβατα. Πώς θα κάνω εκπομπή. Πώς θα κάνεις. Τι, δηλαδή. Έχεις δίκιο. Ποιος τα έφερε αυτά. Πού πήγε το συνέστημα, κύριε. Πουθενά. Είδες τα καγκουρό. Γιατί τι τρώνε. Είναι ηλίθεια. Σαν σήμερα, προσοχή παρακαλώ. Το 1070. Σε μια σπηλιά στο γαλλικό χωριό Ροκφόρ παρασκευάζεται για πρώτη φορά το ομώνυμο τυρί. Α, το Ροκφόρ! 700 τόσα χρόνια μετά, την εποχή του 1821, ναι. Τα πόδια του Καραϊσκάκη είχαν την ίδια μυρουδιά. Ρε εσύ, Μιχάλη! Πραγματικά! Το έχουμε? Τι? Συνδρομητής που καλέσατε. Αφού θα πω καμιά κουβέντα για τους συνδρομητές σήμερα. Έλα πάνω μου, καλημέρα, τι κάνεις? Καλημέρα. 95,2 άνθες DJ Μιχάλης Αουσόπουλος. Χρόνια πολλά για τα γενεθλιά σου από την ομάδα ποδοσφαίρου της Εθνικής Τράπεζας. Τι θέση παίζεις πάνω, τι θες? Αριστερό χαφ. Αριστερό χαφ. Δεν μ' άρεσε αυτό αριστερό. Χρόνια πολλά. Ποντίο. Δεν πάω καλά η Μάρος. Η διοίκηση ζητάει συγγνώμη. Ναι, ναι, ζητάει συγγνώμη. Έλα. Ξέρουν από χιούμορ τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέμε Νιούτον, τι είναι στα ελληνικά? Νιούτον, ο Νεύτωνας. Μπράβο. Ναι. Νεύτωνας. Όταν λέμε Χιούστον, Χιάστονα. Ρε συ, Μιχάλη! Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι. Έκαναν επέμβαση και λάθος επέμβαση γιατί μπέρδεψαν τα έγγραφα. Δεν πίστευε στα μάτια του ασθενής όταν ξύπνησε από την αναισθησία και διαπίστωσε πως οι γιατροί του είχαν κάνει μεγέθυνση πέους. Τη στιγμή που είχε μπει στο νοσοκομείο για μια απλή εξέταση για να διαπιστωθεί αν είχε πρόβλημα στο στομάχι του. Ναι, για κάτι απλό. Του τραβήξανε μια μεγέθυνση, να μου. Το περιστατικό έγινε στο Λέστερ της Αγγλίας και σύμφωνα με το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας οι γιατροί μπέρδεψαν τα έγγραφα του ασθενούς με αυτά κάποιου άλλου. Άνοιξαν ματιά τους, πήγαν οι γιατροί όπου του λένε τι συμβαίνει, γιατί έχω χάσει. Δεν σου κάναμε μια αναβάθμιση. Ωραία. Αναβάθμιση λογισμικού. Πάντως ο ασθενής λέει δεν έμεινε ευχαριστημένος. Γιατί? Έλετε. Με αυτή την εξέλιξη και θα προσφύγει τη δικαιοσύνη. Γιατί είναι ηλίθιε. Γιατί, καμιά τρελή Αγγλίδα θα ήταν. Θα σου γινόταν εσύ να σου τύχαινε σε ένα αυτό. Καλέ θαύμα θα φώναζα. Πας καλά. Θα βγαίνει μέσα στο χαμόγελο. Καλέ. Έτσι. Όσκαρ πρωτοτυπία παίρνει το άθλημα που εμπνεύστηκαν στη Σιβηρία. Ναι. Όποιο μείνει όρθιο από τη σφαλιάρα του άλλου. Τι εννοεί. Παιδιά πέφτουν. Τα άτομα που βρήκαν το κουράγιο να αγωνιστούν έπρεπε κάθε φορά να εξουδετερώσουν τον αντίπαλο του με μια σφαλιάρα. Μπαμ! Αν είναι δυνατόν. Και όπως είναι και έχουν και κάτι σβέρκους αυτοί εκεί πάνω. Ναι. Ευχαριστίες να τρως, βέβαια να δίνεις. Αλλά να τρως δεν ξέρω. Την πρόκριση στον επόμενο γύρο έπαιρνε αυτός που θα έβγαζε νοκάουτ το άτομο που θα στεκόταν απέναντί του με μια δυνατή σφαλιάρα. Παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα? Βάρβαρο. Μπουγουτάλ. Ναι, πολύ. Ανάμεσα στους αγωνιζόμενους είχαν τοποθετηθεί μόνο ένα ψηλό κουτί προκειμένου να μπορούν να στηριχτούν, ενώ πίσω τους υπήρχαν άτομα για να τους πιάσουν στην περίπτωση που δεν αντέξουν τη σφαλιάρα. Παιδιά, είναι τραγικό. Νικητής αναδείχθηκε ο Βασίλη Κομότσκι, ο οποίος επέστρεψε σπίτι του με 400 ευρώ. Μόνο. Και ναι, αλλά από σφαλιάρες όμως. Μπόλικες. Ένα στα 12 αρσενικά πρόβατα είναι γκέι. Και καθώς δεν βοηθούν στην αναπαραγωγή, οι κτηνοτρόφοι λέει τα στέλνουν για χασάπι. Τα κακόμοιρα. Τα κακόμοιρα. Εντάξει. Εντάξει, παιδιά, καλημέρα στην κοινότητα. Των αρνιών. Των αρνιών. Ποιες είναι αυτές οι δύο? Η Νόβα. Τι Νόβα, έχω Νόβα, έχω βάλει Νόβα σπίτι, τι σημαίνει? Ρε σε Μιχάλη μου, η Νόβα, η Τζούλη. Ναι, αλλά εγώ τα ζήτησα Νόβα, δεν μου φέρανε αυτή, μου φέρανε μια άλλη με ένα πιάτο. Ναι, εσύ κράτα το πιάτο και εμείς την Ήκονο βλέπουμε την Νόβα. Η Νόβα η Παναγιώταρου. Ναι. Και η Τουνάρα ήταν εκεί στην ίδια παρέα. Ναι, έτσι όπως λέμε, εντάξει, και οι δύο είναι καλές, αλλά ναι, εδώ είμαι εγώ. Βέβαια δεν καταλαβαίνω γιατί φοράνε το ίδιο μαλλιό πάνω κάτω. Εντάξει. Ναι. Όχι, δεν είναι πάνω κάτω, είναι ολόσωμο. Μαλάκανα. Σε τελείωσα. Το οποίο θα σας αρέσει πάρα πολύ. Είσαι έτοιμο να τραγουδήσεις? Ναι, ναι, είμαι έτοιμο. Ούτε ξέρω τι θα μου ετοιμάσει. Δεν πειράζει, ούτε εγώ ξέρω. Πάμε. 3-2 είναι και. Τρέχει, τρέχει. Κάτσε, τι κάτσε, αφού μπαίνει. Μπαίνει όργανο, ρε μεγάλε. Εντάξει, πρώτα. Μιχάλη μου, έχεις κάποια νεύρα. Δεν έχω νεύρα. Στο διάβολο, δεν έχω νεύρα. Ελάτα.
Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό. Τρέχει, τρέχει, τρέχει το νερό στα βλάκι. Γύρω μου πετάς λάσπη. Κάτσε προσοχή! Δεν θέλεις την καρδιά μου. Μάλλον δεν σου αρέσει που είμαι με άλλον. Κάτσε προσοχή! Καλημέρα, πώς αλλιώς? Με συγχωρείτε, καταλάβατε ποιο είναι τραγούδι, μου λέτε και τραβάω προσοχές εγώ και... Ποιο είναι? Ελπίζω το attention. Ναι. Σωστά. Attention, αγαπητέ. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.